Η αιματηρή εμπειρία, το ότι παραδίδονταν αργά ή γρήγορα στον Δήμιο, δεν αποθάρρυνε διόλου τους αρχολή παρούς φαναριώτες. Όλοι διαγωνίζονταν για την εύνοια του Σεραγιού, επιστρατεύοντας συχνά επέσχυντες μεθόδους του σκοτεινού παρασκηνίου. Ραδιουργίες, δωροδοκίες, υπονόμευση ανταγωνιστών. Για να κατακτήσουν την περιπόθητη ηγεμονία στις παραδουνάβιες περιοχές ή το αξίωμα του μεγάλου διερμηνέα, της πύλης και του στόλου, που εξασφάλιζαν ισχύ και πλούτο. Θεωρούσαν μάλιστα τον αποκεφαλισμό φυσικό και αξιοπρεπέστατο τερματισμό ενός περίλαμπρου και πολυσέβαστου βίου, τίτλο οικογενειακής τιμής, τεκμήριο επιτυχίας και υπερηφάνεια για τους απογόνους. Όταν το 1769 αποκεφαλίστηκε ο Νικόλαος Σούτσος, μέγας δραγουμάνος της πύλης, δέκα χρόνια πριν είχε καρατομηθεί ο αδελφός του Ιωάννης, ένας φίλος της οικογένειας, ο γερμανός ιστορικός Τζόζεφ Χάμερ, που βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, <coughs> έσπευσε να συλληπιθεί τη μάνα του. Παρηγορώντας την, ε, της ευχήθηκε να έχουν τουλάχιστον καλύτερη τύχη τα δύο παιδιά που τις απόμειναν. Αλλά η φαναριώτησα αγρίεψε. Υποδέχτηκε την ευχή με οργή θεωρώντας την προσβολή ή κατάρα. Και απάντησε στον εμβρόντι το ξένο, γιατί καλύτερα να πεθάνουν οι γήμου μου έτσι παρά να περιμένουν το θάνατο στο κρεβάτι τους. Τα μητρικά αισθήματα της σκληρόψυχης και ανενδίας της φαναριώτησας έπνιξε η αγωνία της για τη διατήρηση των οικογενειακών προνομίων ούτε ίχνος μίσους κατά των δολοφόνων του γιού τη. Γενικά οι οικογένειε των φαναριωτών δέχονταν την καρατόμηση πατέρα, γιού, αδελφού με μυρολατρική κατανόηση. Πιστή πάντοτε και αφοσιωμένοι στην πύλη, καραδοκούσαν την ευκαιρία να ξαναποκτήσουν την εύνοια του Οθωμανού Αυθέντη για να διοριστεί κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας στο αξίωμα ή και σε μεγαλύτερο του αποκεφαλισμένου μοναδική έγνοια της Σουτσένας ήταν πώς θα αξιοποιήσει το αίμα των εκτελεσμένων γιών της για την προώθηση στα πλουτοφόρα αξιώματα των άλλων παιδιών της. Για τους αρχομανής φαναριώτες, τα κομμένα κεφάλια αποτελούσαν το πικρό αντίκρισμα, το φυσικό κόστος της επιρροής και του πλουτισμού, ένα είδος επαγγελματικού κινδύνου και ατυχήματος. Χαριτολογώντας, οι Γάλλοι παρατηρούσαν ότι ο Grand Seigneur, όπως αποκαλούσαν τον Σουλτάνο, ο Μεγάλος Κύριος δηλαδή, συνήθιζε να προσφέρει στους φαναριώτες αξιωματούχους του ως τελευταίο παράσημο το Grand Cordon, το σκηνή της Κρεμάλας. Αυτή η συμπεριφορά των φαναριωτών έσχατο στάδιο της εθελοδουλίας είναι το εκφυλιστικό φαινόμενο που παρατηρείται σε μεγάλη διάρκεια δεσποτικά καθεστώτα,